Η ΔΕΙΑΧ εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμένει να ασκεί μία πολιτική η οποία είναι συνήθως απέναντι από τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να στηρίζεται πολλές φορές ούτε καν στην νομοθεσία. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Βροντάδου. Επέμενε ότι η χωροθέτηση είναι σωστή, ότι είναι δημοτική η περιουσία. Είδαμε ότι έστω και αργά το αντιλήφθηκε, παρότι μέχρι πρόσφατα λιδωρούσε τις υπόλοιπες παρατάξεις και το τοπικό συμβούλιο του Βροντάδου που δεν συμφωνούσε με τη χωροθέτηση, τα έβαλε με τους κατοίκους. Στην ουσία ταλαιπώρησε πάρα πολύ την εταιρεία και την έθεσε σε κίνδυνο, διότι δεν ξέρουμε και αν ο εργολάβος ο οποίος βγήκε μειοδότης θα κινηθεί απέναντι στην εταιρεία ζητώντας αποζημιώσεις και για το χρόνο που έχασε και δεν ξέρω αν έχει υπογράψει σύμβαση κιόλας ο άνθρωπος. Γενικώς η ΔΕΙΑΧ ακολουθεί αυτή την τακτική. Συνήθως είναι συμπλεγματική η πολιτική που ακολουθεί, δηλαδή βασίζεται σε προσωπικές συμπλεγματικές συμπεριφορές, οι οποίες και τις κοινωνίες βάζουν απέναντι, δεν παράγουν έργο και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού, περιμένουμε τους επισκέπτες, μία ολόκληρη περιοχή ήδη υδροδοτείται περιοδικά μέρα παραμέρα, ολόκληρος ο Βροντάδος, βλέπουμε ότι υπάρχουν και αναφύονται από παντού προβλήματα. Το λυθεί προχθές. Στον καταράχτη υπάρχει μία αιμονή στο να χρησιμοποιηθεί ένα προσφάτως αγοραστένο οικόπεδο, το οποίο δεν ξέρουμε με τι διαδικασίες προκρίθηκε ως το καταλληλότερο, και ενώ υπάρχει η δέσμευση δημόσια και του Αντιδημάρχου Ιωνίας και Νοτιοχώρων κ. Βεργίτση, ότι το ξεχνάμε αυτό το οικόπεδο σε μία διαδικτυακή συζήτηση που είχε γίνει με τους κατοίκους του καταράχτη, και από την άλλη βλέπουμε ότι πραγματικά χθες ισχυρίστηκε η διοίκηση της ΔΕΙΑΧ ότι για τα προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου η υπεύθυνη είναι η οικιστική ανάπτυξη του Βροντάδου, και μην ξεχνάμε τώρα ότι ένα χρόνο είμαστε μέσα σε πανδημία, πέρσι με μηδενικούς σχεδόν επισκέπτες, δηλαδή με αστείες δικαιολογίες και με την γνωστή τακτική ότι πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι και όχι ο δικός μας κακός προγραμματισμός και η δουλειά που έπρεπε να έχει γίνει. Σας θυμίζω και την ανακοίνωση του τοπικού συμβουλίου του Βροντάδου, το οποίο μόλις έκανε αυτοψία να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αφαλατώσεις που ήδη λειτουργούν, πώς είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή διαμορφωμένο, είχαν πει οι άνθρωποι ότι πραγματικά και ασυντήρητες ήταν οι εγκαταστάσεις και δεν έχουν δει κάποιο στοιχειώδη προγραμματισμό. Αντί λοιπόν να προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα σε εισαγωγικά βέβαια επικοινωνιακά, απειλώντας τους κατοίκους, τους περιοίκους με εξώδικα κτλ., καλό θα είναι να κάτσουν να στρωθούν στη δουλειά, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά, τα προβλήματα τα σημαντικά ακόμα δεν φαίνεται να έχουν έρθει και είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν είναι το ευκολότερο, η διαχείριση του νερού σε ένα νησί, αλλά δεν είναι θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί επικοινωνιακά χωρίς να υπάρχει ουσιαστική παραγωγή δουλειάς και προγραμματισμού.